Πού βρίσκομαι? Τι κάνεις, Αντρέα? Έχουμε έρθει στη Ζάκυνθο. Έχουμε έρθει στη Ζάκυνθο και μας έχεις τρελάνει με αυτό το υπέροχο μαγαζί σου. Αλλά πριν ξεκινήσω για το μαγαζί, έχουμε έρθει στη Ζάκυνθο και θέλω να μιλήσω για τη φιλοξενία που έχετε εδώ πέρα σαν άνθρωποι. Είστε πάλι πλανήτη. Κοίταξε, Μαρία, να σου πω κάτι. Είμαστε φιλόξενο νησί. Έχουμε να το λέμε, έτσι. Είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Πολύ διαφορετικοί άνθρωποι. Προσπαθούμε, μας αρέσει το καλοκαίρι αυτό που γίνεται, η ζωντάνια έτσι, που το νησί ξυπνάει, να το πούμε έτσι, από χειμερινό λίθαργο. Mm-hmm. Και περνάμε κι εμείς καλά. Δεν το κάνουμε, δηλαδή βγαίνει από μέσα. Ο καθένας μπορεί να το καταλάβει ότι είναι αυτό που βγαίνει είναι αυθόρμητο, δεν είναι κάτι έτσι φτιαχτό, στημένο, δεν είναι στημένο. Κάνετε και τα ταξιδάκια σας, φεύγετε το χειμώνα για να ετοιμάσετε αυτό το θεσπέσιο χώρο με τόσα πράγματα που ζαλίζεσαι από την ποικιλία που έχει εδώ μέσα. Είναι ένας πολυχώρος όπου συγκεντρώνουμε προϊόντα ως επιτοπλίστων ελληνικά, προωθούμε τα ελληνικά προϊόντα, δηλαδή τα ασίμι, είτε κεραμικά, καλλιντικά, με απολάδι ελιάς που έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση στους ανθρώπους του εξωτερικού. Είναι παρθένα προϊόντα που έτσι, τα θέλουν έτσι, γιατί είναι από τη Μαναγή. Έτσι, έτσι. Τα ρούχα, τα φορέματα και συν τα είδη δώρων. Κάτσε λίγο, Αντρέα, μόλις είτε επιλέγεις όλο μόνο σου. Όχι, όχι. Είναι συλλογή. Για πάμε λίγο να μάθουμε την ιστορία, γιατί εδώ βλέπω η ομάδα είναι μεγάλη πρώτα-πρώτα. Έχεις μια θεσπέσια κούκλα γυναίκα που είναι δίπλα στο πλευρό σου. Έτσι. Μια απίστευτη κόρη που βλέπω εδώ. Είναι οικογενειακή επιχείρηση. Είναι. Έχουμε στηθεί τα τελευταία 6 χρόνια στην πόλη της Ζακύνθου. Αλλά το background μας είναι από πολλά χρόνια. Η γυναίκα μου είναι πάνω από 30 χρόνια μέσα στα τουριστικά τα μαγαζιά. Και μαζί δημιουργούμε αυτούς τους χώρους. Έχουμε κι άλλο ένα κατάστημα στην Μπόχαλη. Αυτό είναι το δεύτερο. Όμορφα που είναι. Εκεί ψηλά, σαν να είναι. Είναι ωραία. Επιλέγουμε σημεία ώστε να στηθούμε κι εμείς και να έχουμε έτσι μια καλή. Θέλω να μου πεις ποιο είναι αυτό το αντικείμενο που ζητάνε πιο πολύ οι ξένοι όταν έρχονται εδώ στο μαγαζί σου. Που στάνταρ θα το πάρουν και λες εσύ, μην ξεμείνω φέτος. Ό,τι έχει να κάνει με χελώνα. Αλήθεια. Ό,τι έχει να κάνει με χελώνα. Είμαστε στο νησί του Ναυάγιου και της Χελώνας. Υπέροχα. Το Ναυάγιο σαν εικόνα είναι παγκοσμίως γνωστό και διαφημισμένο. Μάλιστα πρόσφατα, πριν από 2 χρόνια, γυρίστηκε για μια κορεάτικη παραγωγή. Άντα, και γι' αυτό έχουμε πολλούς Ασιάτες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί μόνο και μόνο για να δουν έτσι, το Ναυάγιο και διάφορους άλλους χώρους που μπορούν να επισκεφτούν στη Ζάκυνθο. Και φυσικά η Χελώνα, γιατί είμαστε το νησί της Χελώνας. Αγαπημένος σου μέρος, πες μου. Αγαπημένος σου. Εδώ στη Ζάκυνθο. Εδώ, ναι. Βέβαια, πού αλλού. Είναι πολλά τα μέρη. Μ' αρέσει το νησί μου, μ' αρέσει πάρα πολύ. Εμένα μ' αρέσει ο Γέρακας. Και μεταξύ, να πω στους θεατές ότι λάβουν τα μάτια σου όταν μιλάς για το νησί σου. Ναι. Από την ώρα που έχουμε ξεκινήσει και συζητάμε διάφορα πράγματα. Να σου πω κάτι, Μαρία, επειδή μ' αρέσουν τα ταξίδια και έχω ταξιδέψει σε αρκετά μέρη και στο εξωτερικό έχω επισκεφτεί έτσι από περιέργεια παραλίες, Βαραδέρο, στην Κούβα, στο Μπαλί, Ταϊλάνδη, σε διάφορα μέρη, όμως σαν του Ιωνίου τα νησιά, τα νερά. Σωστό. Δεν υπάρχουν γιατί πρώτα απ' όλα είναι ήρεμα, μπορούν οι άνθρωποι με οικογένειες να κολυμπήσουν άφοβα. Τέλεια. Δεν υπάρχουν ρεύματα, άφοβα, θαλάσσια, δεν είμαστε ωκεανός, είναι Μεσόγειος. Α, και τι καλύτερο από τη Μεσόγειο θάλασσα. Μεσόγειο θάλασσα και αγαπάμε. Τι όμορφα, θα μας ξεναγήσεις λίγο στο χώρο γενικώς, τι ιδιαίτερο θα βρούμε στο χώρο μας για να κάνουμε τα πιο όμορφα και ξεχωριστά δώρα. Στους που αγαπάμε. Η σκέψη μας, η αρχική, ήταν να δημιουργήσουμε ένα πολυχώρο ώστε ο καθένας να μπορεί να βρει αυτό που θέλει σε όχι πολύ μεγάλη γκάμα, αλλά να καλύψουμε όλες τις ανάγκες. Και σε πολύ καλές τιμές από ό,τι είδα. Έχουμε είναι πολύ καλές και βατές τιμές. Ναι, ναι. Μα η Ζάκυνθο σαν νησί είναι βατό τουριστικά. Είναι ένα νησί το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει από ανθρώπους που έχουν ένα περιορισμένο budget
μέχρι διασημότητες που έρχονται όλο το καλοκαίρι και επισκέπτονται το νησί και ξακουστά ονόματα, έτσι, showbiz, Hollywood κτλ. Εγώ λοιπόν ξέρεις τι λέω να κάνω τώρα. Ναι. Πάω να κάνω μια ξενάγηση μόνη μου. Έτσι. Να εφοδιαστώ. Έτσι. Και εδώ θα είμαι. Εδώ. Εδώ δεν πάω πουθενά. Σε περιμένουμε. Εννοείται. Να διαλέξεις τα καλύτερα. Εννοείται. Και να χαρά μας να σε εξυπηρετήσουμε. Σούπερ. Και να. Θα κάνουμε και δωρά και σε τηλεθεατές. Α, βεβαίως. Ευθύς αμέσως. Αλλά θα κάνουμε πρώτη διαφορά και να διαλέξω τι θέλω. Okay. Εντάξει, έγινε, το έχουμε. Έγινε. Αντρέα, σε ευχαριστούμε. Χαρήκα πολύ. Να είσαι καλά, Μαρία. Κοίτα εδώ πέρα, χαμόγελο. Πώς να μην αγαπάς τέτοιους ανθρώπους δηλαδή. Ζάκυνθος και πάλι Ζάκυνθος. Ευχαριστούμε.